Για να κάνουμε λίγο ένα γκάλωπ τώρα, έτσι, με μερικές ερωτήσεις. Πόσοι από εσάς ρωτάτε τους ασθενείς σας με αισθητική δυσλειτουργία, έρχεται και λέει: έχω πρόβλημα αισθήσεις. Με το κατούριμα πώς θα πας, πώς το ρωτούνε. Μάλιστα. Έχω ένα πρόβλημα, γιατρέ, με το κατούριμα. Η ερώτηση με τη στήση πώς θα πας, πώς την κάνετε. Σχεδόν το ίδιο, μπράβο. Μάλιστα. Άρα έχετε πιστεί ότι αυτά σχετίζονται μάλλον, έτσι. Έχετε πιστεί, μάλιστα. Πόσοι πιστεύετε ότι αυτό που, αυτά τα δεδομένα που έχουμε, γιατί αυτό είναι ένα γεγονός, δεν έχουμε, δηλαδή τώρα με την Bach που ξαναγίνεται, η μεγάλη μελέτη στην Αμερική, που ξαναγίνεται, θα μας δώσει, γιατί είναι όλα, για όλα τα ουρολογικά συμπτώματα, ξαναγίνεται, οπότε θα έχουμε longitudinal δεδομένα. Δηλαδή, και αυτό που έχει πει ο Τάσος Αθανασόπουλος, θα κατοχυρωθεί αυτή η σχέση. Κατά πόσο με το χρόνο, γιατί όλες οι μελέτες έχουν το δείξει το ίδιο. Η βαρύτητα, όσο πιο βαριά είναι τα λάτς, τόσο πιο πολύ πρόβλημα με μεγαλύτερα συμπτώματα, πιο σοβαρά στήσεις θα έχουμε. Πόσοι από εσάς ξεχνάτε να πείτε στους ασθενείς σας που χειρουργείτε ότι μετά το χειρουργείο του προστάτη δεν θα έχετε εξπερμάτιση. Πόσοι ξεχνάτε να το πείτε. Κανένας. Μάλιστα. Και έρχονται όμως στο γιατρείο μου πάρα πολύ και λένε αυτό δεν μου το είπε. Και είναι φοβισμένοι και φοβούνται περισσότερο. Τι έγινε, τι έπαθα. Τι έπαθα. Μου κόψε το σωληνάκι ο γιατρός κατά λάθος και τέτοια λένε. Πάντως, εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση, Δημήτρη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι όσο περνά τα χρόνια, όλο και περισσότεροι ασθενείς, πριν πούν το ναι για οποιαδήποτε επέμβαση, την κάνουν την ερώτηση από μόνοι τους. Σου λένε γιατρέ, γιατί κάτι έχουν ακούσει, κάτι έχουν διαβάσει. Με τη στήση, με τη σεξουαλική δραστηριότητα, ή μάλλον λένε τι άλλες. Γιατί είναι και σύζυγος δίπλα και καμιά φορά ντρέπονται να το ρωτήσουν ευθέως. Τι άλλες επιπτώσεις θα έχω, γιατρέ, μετά από αυτή την επέμβαση. Με τη στήση, ναι, την εξπερμάτιση όχι τόσο. Αλλά τη στήση το ρωτάνε όλοι. Το ρωτάνε όλοι. Και αυτή είναι και η δυσκολία στο να απαντήσεις. Ποια είναι η σωστή απάντηση όταν θα σας ρωτήσω εγώ ως ασθενής, γιατρέ, με τη στήση θα είμαι καλά μετά το χειρουργείο. Πώς θα το απαντήσετε ναι. Η άλλη θα του πει έτσι, όχι. Γιατί. Δεν θα έχεις στήση. Παρακαλώ, μικρόφωνο, πρέπει να ακουστεί. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Προσοχή. Κάποιοι έχουν expectations που ότι λέει θα χειρουργηθώ και θα μου στρώσει και η στήση. Πες το, κυρία μου. Πολύ απλοϊκά βέβαια θα το πω. Ό,τι είχε πριν το χειρουργείο του προστάτου. Όπως είσαι, θα είσαι. Έτσι, μην έχουμε κάποια προβλήματα. Υπάρχουν μελέτες για καλύτερους όμως. Πώς θεωρείτε ότι υπάρχουν διαφορές στις επιπτώσεις του αν θα χορηγήσετε μόνο PDE5, άμα βάλετε συνδυασμό με αλφα blocker, ότι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη στήση. Θεωρεί κάποιοι ότι έχουν καλύτερη επίδραση. Συνδυασμό σε αλφα blockers με PDE5. Δεν έχετε εμπειρία. Γιατί κάποια papers κάτι τέτοιο πάνε να πούνε. Υπάρχει μία λογική. Τώρα, πιο κρίσιμη ερώτηση. Πόσοι έχουμε εγώ, για να σας λέω, έχω πρόβλημα και με τη στήση, τα καταφέρνω 3 στις 10 φορές και σηκώνομαι 3 φορές το βράδυ, πλέον κάθομαι και ουρό καθιστός, αλλά αδειάζω, μου κάνετε το υπέρηχο, αδειάζω καλά, έχω μία αερομετρία γύρω στο 11, γιατί μου φωνάζει η γυναίκα μου, πληρώνω, δεν είναι ότι μου κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το... και γιατί θέλω να τα αντιμετωπίσω και τα δύο προβλήματα. Πόσοι από εσάς θα χορηγούσατε αλφα blockers. Το συνδυασμό θα το πω μετά, έτσι, αλφα blockers μόνο, αλφα blockers. Μάλιστα. Πόσοι θα χορηγούσατε 5 αλφα αναγωγάσεις αναστολής. Πώς θα χορηγούσατε PDE5 μόνο. 3, 6, 6 άτομα.
πώς θα χορηγούσατε αλφα bloggers και PDE5. Πώς θα χορηγούσατε συνδυασμό αλφα bloggers με 5 αλφα αναγωγάση. Πώς θα χορηγούσατε το τριπλό. Κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, και ποια είναι η λογική σας που προτιμάτε το τέτοιο. Δεν έχετε πιστεί, μια λογική θα λέει ότι αφού και με τα δύο γίνεται το ίδιο, θα δώσω ένα PDE5 και θα τελειώσει. Παρακαλώ, ένα μικρόφωνο στον κύριο Γιφτόπουλο πίσω. Πίσω είναι. Βίκη στο τέλος. Στο τέλος του δωματίου, ο τελευταίος. Πάντοτε του άρεσε η γαλαρία. Το είχε αυτό από τα μαθητικά του χρόνια και δεν το ξεπέρασε. Αυτό είναι. Νομίζω από ένα τελευταίο σχόλιο που είπε πριν ο κύριος Αλιβιζάτος είναι ότι στην ουσία υπάρχει μεν βελτίωση είτε στην ποιότητα ζωής είτε στην αίσθηση βελτίωση των ενοχλημάτων των LATS όταν χρησιμοποιούμε PDE5. Δεν υπάρχει όμως μεταβολή, τουλάχιστον που να έχει τεκμηριωθεί σημαντικά, στις ουροδυναμικές παραμέτρους, στο υπολοιπόμενο των ούρων, στα πράγματα τα οποία, αν θέλετε, ποσοτικά θα καθόριζαν μια υπαρκτή βελτίωση. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι μπορεί μεν τα συμπτώματα να βελτιώνονται λόγω μιας γενικότερης βελτίωσης της ακύωσης της πιέλου, αλλά το promotion το μεγάλο των PDE5 αυτή την εποχή και ιδιαίτερα αυτό που είπατε ότι το FDA δίνει ας πούμε approval στο Cialis για μια τέτοια χρήση σαν ένδειξη θεραπείας, έτσι, της προπλασίας προστάτη και των LATS γενικώς, είναι η πίσω πόρτα που βρίσκουν οι PDE5 να μπουν ξανά στην αγορά δυναμικά όταν μεγάλοι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας, ιδίως στην Αμερική, όπως είναι η Kaiser Permanente, τα έχουν θεωρήσει αυτά φάρμακα lifestyle, επομένως δεν δικαιολογούνται από τα ταμεία. Και αυτό το έχουμε δει και στην Ελλάδα, πόσο έχει επηρεάσει έτσι, την διάχυση αυτών των φαρμάκων στην αγορά. Μάλιστα. Ωραία. Είναι μία άποψη. Μία άλλη άποψη ο κύριος Γκράβας θέλει να σχολιάσει. Εγώ μία ερώτηση ήθελα να κάνω. Κατά πόσο σας προβληματίζει όσους δίνουν το συνδυασμό το θέμα της συγχορήγησης από την πλευρά της ασφάλειας. Ποια ασφάλεια, αφού ούτως ή άλλως τα PDE5 δεν γράφονται, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα της ασφάλειας, όχι της ασφαλιστικής εταιρείας, τη συγχορήγηση από το θέμα των υποτάσεων. Των υποτάσεων. Δεν έχουμε πολλές, είναι μικρές οι μελέτες και είναι ανεξάρτητες μελέτες βέβαια, αυτό έχει το καλό, όλες που έχουμε του συνδυασμού και δεν έχουμε παρατηρηθεί, γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι η κλασική ερώτηση που πάντοτε κάνω. Πόσοι έχετε δει υπόταση κάποιος να σας πει ότι ζαλίστηκα και έπεσα από αλφα μπλόκερς. Όλοι. Πόσοι έχετε, σας έχει πει κάποιος ότι ζαλίστηκα και έπεσα από PDE5. Κανένας. Εκεί βασίζεται η συγχορήγηση ότι είναι ασφαλής. Ναι, γιατί τα ανταλλαφίλη όμως σε συνδυασμό με αλφα μπλόκερ, γενικά οι μελέτες που υπήρχαν, δίναν πολύ μεγάλα επεισόδια υπότασης. Ποιες αυτό... μελέτες είναι, οι μελέτες είναι 2-3 όλες αύριο που υπάρχουν με συγχορήγηση. Ακριβώς. Είναι 2-3, αλλά δεν δείχνουν. Η υπόταση δεν έχουν επεισόδια συγκοπικά κτλ. Περισσότερο από την μόνο. Έτσι. Και δεν μπορείς να δεις. Εσύ, ξέρω ποιες λες. Λες εκείς, δεν έχουν όμως σύγκριση με μονοθεραπεία. Όχι. Ναι. Οπότε δεν ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, εγώ έχω απλώς ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο Κώστας ο Γιφτόπουλος. Τα συμπτώματα της ούρησης, ποιοι πιστεύουν ότι βελτιώνονται περισσότερο με τους αλφα μπλόκερς από ότι με τους PDE5. Ωραία. Ποιοι πιστεύουν ότι τα συμπτώματα της ούρησης βελτιώνονται περισσότερο με τους PDE5 από τους αλφα μπλόκερς. Κανένας. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να μου πει πού το βασίζει. Ξέρετε γιατί. Γιατί στις 14 μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, με όλους τους αλφα μπλόκερς και τους PDE5, δεν έχει υπάρχει ούτε μία μελέτη που να έχει δείξει διαφορά. Στο IPSS. Σε αποφρακτικά και ερεθιστικά. Κώστα, μπορείς λίγο να σχολιάσεις πάνω σε αυτό. Γιατί τα έχεις πιο πρόσφατα και να μην τα μπερδεύω εγώ. Γιατί τα έχεις διαβάσει 10 φορές κάτι paper. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ στην τελευταία δημοσίευση, τεύχος Μαΐου, τώρα, European Urology. Head to head, ταμψουλοσύνη,
head to head τα αμψουλοσίνη με τα δαλαφίλη και placebo arm. Τα αποτελέσματα, την ίδια βελτίωση όσον αφορά την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Καταληκτικά. Την ίδια, και είναι πάρα πολύ καλή μελέτη, πολύ δύσκολα κάποιος θα βρει μεθοδολογικό πρόβλημα στη μελέτη αυτή και είναι πολύ κεντρική. Την ίδια βελτίωση, το ξαναλέω, όσον αφορά τα συμπτώματα τόσο τα αποφρακτικά όσο και τα ερεθιστικά. Και το εντυπωσιακό αυτής της μελέτης είναι ότι είναι ίσως η πρώτη μελέτη, δεν ξέρω, δεν υπάρχει ερμηνεία, που δείχνει ότι η ταδαλαφύλη βελτιώνει και την ουρορομετρία εδώ, εντυπωσιακό, και το εντυπωσιακότερο απ' όλα είναι ότι τη βελτιώνει όσο τη βελτιώνει και η ταμψουλοσύνη. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια γενιά πλέον, έτσι, όπου σε μια καινούργια κατηγορία, λοιπόν, όπου θα πρέπει να μιλήσουμε πλέον με τα συντηρητικά δεδομένα. Μπορώ να πω και εγώ κάτι, ναι. Απλώς να πούμε ότι αυτή η μελέτη δεν είχε συμπεριληφθεί στα 12 συμπεράσματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι την προσθέτουμε καινούργια. Τώρα. Την προσθέτουμε στην... Και αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί όπως είπε ο κ. Γευτόπουλος, μέχρι τώρα καμία μελέτη δεν είχε δείξει να υπάρχει διαφορά και υπάρχουν 3-4 τέτοιες μελέτες. Τώρα βγαίνει η πέμπτη μελέτη που λέει ότι υπάρχει μια διαφορά στο Qmax. Πόσα ml να σηκώνει ήταν η διαφορά για την... Περίπου 2 ακόμα κάτι. Όσο είναι δηλαδή και οι αλφα-blockers. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν υπάρχει ερμηνεία βέβαια γι' αυτό, να είμαστε ειλικρινείς. Και στα αλφα-blockers ήταν παραπάνω, άρα... Το πρόβλημα τάσου, επειδή είσαι ουροδυναμής σας και απόστολε που έχω εγώ, είναι ότι η ουρορομετρία για μένα, έτσι ως κλινικό γιατρό, καταλαβαίνω πάρα πολλά αμέσως από το ΚΕΡ που θα δω. Μπορώ να ξεχωρίζω και κανένα στένωμα, υπάρχει υπερτροφή. Μαθαίνω πολλές πληροφορίες. Αυτό όμως που ποτέ μου δεν μπόρεσα από έναν ασθενή να βγάλω είναι ότι ενώ έρχεται και μου λέει οποιοδήποτε φάρμακο για τον προστάτη και τα έχω γράψει όλα λογικά έτσι όλα αυτά τα 20 χρόνια, μου λέει είμαι πάρα πολύ καλά, έχω πάρα πολύ βελτίωση, χαίρομαι πάρα πολύ. Τα ούρα πετάγονται πιο μακριά, όλοι μου λένε το ίδιο. Ο ασθενής δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα 2 ml. Μπορεί ή δεν μπορεί. Άμα δηλαδή υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι άμα εγώ πάω από τα 5 στα 7 ή από τα 11 στα 13 θα έχω αντίληψη το ότι από εδώ πήγε εδώ και μετά θα πήγε εδώ. Μπορώ εγώ να το συνειδητοποιήσω, να το αισθανθώ εκτός από το μηχάνημα. Γιατί νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη διαφορά. Άρα η ουρορομετρία είναι ένα κλινικό δικό μας που δεν αφορά τον ασθενή. Αυτή είναι η αίσθηση. Στα χαμηλά. Σε χαμηλά επίπεδα είναι πιο εύκολο να το αντιληφθούν. Δηλαδή, ένας που είχε 5 και πάει στο 7 έχει αντίληψη. Ναι, κάτι ένας γίνεται. Που είναι στο 11 ας πούμε, και πάει στο 13. Ναι, αλλά ούτε άλλο αυτό πάει για χειρουργείο βασικά, γιατί είναι οριακός. Οπότε, ναι, σε εκείνα τα στάδια. Σταύρος ο Γκράβας. Όχι, συγγνώμη, ένα μικρόφωνο γιατί δεν ακούμε. Κλινικά σημαντική είναι η αύξηση κατά 25%. Ναι, όχι για τον ασθενή. Κλινικά το λες για τον γιατρό, και από και κλινική και εκτίμηση. Συμφωνώ δηλαδή με αυτό που είπε ο Τάσος. Δηλαδή, αν έχει ένας 6, έτσι, και ανεβεί και 2, είναι πολύ σημαντική η διαφορά την οποία θα την καταλάβει. Αν έχει 11 και πάει στο 13, δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Εγώ νομίζω και στην ευκολία της ούρησης. Δηλαδή, τα συμπτώματα είναι αυτά που διορθώνουμε, θέλω να πω. Ναι, αλλά και εγώ τώρα για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή τώρα εμείς τι πάμε να κάνουμε. Τόσα χρόνια, όταν αξιολογούμε όλα αυτά τα φάρμακα, έχουμε ορισμένα κριτήρια. Τώρα έχουμε ένα φάρμακο το οποίο δεν συμπληρώνει τα κριτήρια, άρα καταργούμε τα κριτήρια. Όχι. Σχολιάζουμε. Τόσα χρόνια, όταν αξιολογούσαμε, κάνετε το δικό του διαβόλου, πείτε τώρα. Όταν αξιολογούσαμε και λέγαμε ότι οι αλφα-blockers είναι καλύτεροι από τα φυτοφάρμακα, πού έχει στηριχθεί η διαφορά στα evidence-based medicine που λένε ότι τα φυτοφάρμακα δεν θα τα δίνουμε, γιατί στο IPSS τα φυτοφάρμακα έδειξαν διαφορά. Δεν έδειξαν ποτέ διαφορά στην ουρορομετρία, στο Qmax και στο υπόλοιπο. Και γι' αυτό τα ρίξαμε μία κατηγορία. Άρα δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να πούμε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κριτήρια για να αποδεχθούμε κάτι καινούριο. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο το να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόμος. Να πούμε ότι τελικά δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ροή των ούρων, ούτε το υπόλοιπο μετά ούρηση και μένουμε μόνο στο IPSS. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Η κλινική εκτίμηση του προστάτη δεν πρόκειται να αλλάξει. Το ζήτημα όμως δεν είναι εκεί πέρα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο
Τα συμπτώματα είναι αυτά που το χαροποιούν ή όχι. Κάνουμε κάποια σχόλια πάνω σε αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως τα recommendations τα είδατε. Αυτά βασίζονται και αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εάν θέλετε μεθοδολογικά, δεν υπάρχει όλες αυτές οι μελέτες και για τα χειρουργία, άμα θέλετε, από λέιζα, από διουρηθρική, από κανονική προστατεκτομή, όπως αντίστοιχα και για τη ριζική, όλες οι επεμβάσεις προστάτη, δεν υπάρχει ούτε μία καλή μεθοδολογικά μελέτη σχεδιασμένη ειδικά για να ελέγξει σεξουαλική λειτουργία. Όταν λέω να ελέγξει, εννοούμε όταν γίνεται μεθοδολογικά μία μελέτη, λες primary endpoint, όλος ο σχεδιασμός είναι επικεντρωμένος για να δυναμώσω στατιστικά αυτή την ερώτηση, σεξουαλική λειτουργία. Πάντοτε ήταν, είναι στα secondary endpoints. Δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη, ας πούμε, να, παραδείγματος χάρη εκεί που γίνεται πολύ στον τόρος, με την πέλθε α αναγωγάση. Δείξτε μου μία μελέτη που να έχει σχεδιαστεί και να έχει εκτελεστεί για να ελέγξει αυτά που όλα είναι περισσότερο rumors, γιατί ένα 10% δείχνει ότι είναι όλα αυτά μαζί, το desire κτλ. Η κλινική μας εκτίμηση, άμα σας ρωτήσω, πείτε ότι είναι παραπάνω. Δεν υπάρχουν άρα σχεδιασμένες μελέτες ειδικά για να δείξουν τη σεξουαλική λειτουργία. Κάποτε ο Γεράσιμος μου είχε πει, και εγώ φταίω που δεν το κάνουμε, έλα ρε Δημήτρη να κάνουμε μία για τα lasers και για τη ρητική μία σοβαρή μελέτη με primary endpoint σεξουαλική λειτουργία. Όντως. Κάποιο σχόλιο?